Να σου πω, θα με βάλεις στο δικαστήριο της μόδας. Ενώ θα σάρωνες όλα τα βραβεία. Και σήμερα έχω ένας απλός εργάτης αισθητικής. Τι απλός, αγάπη μου, τι απλός, έλα εδώ στους καναπέδες μας να γεμίσουμε ομορφιά. Τους μπλε, τους μπλε καναπέδες. Πού κάθεσαι? Κάτσε εσύ εδώ να σε έχω στα φώτα τα υπέροχα. Ρε εσύ Γιώργη, Γιώργο μου, είσαι η επιτομή του στυλ. Είσαι αυτό που εγώ χαρακτηρίζω τυπάρα και με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί δείχνει έναν άνθρωπο που δεν έχει χάσει το κέφι του, παιδάκι μου. Η χαρά της ζωής. Αυτή την έχεις εσύ, ε. Την έχασα κάποια στιγμή, την ξαναβρήκα και πάμε... Καταρχάς, Γιούρια. Γιούρια, είσαι ένας άνθρωπος που... Γιατί το να μπεις στην τηλεόραση, σε μια παρέα και να γράψεις τόσο πολύ... Μίλησε σημαίνει... μου, μίλησε μου. Σου μιλάω μίλησε μου. Και να σου πω ότι είσαι ένας άνθρωπος που... Όταν γράφει σε μία παρέα που έχει και άλλους δυναμικούς χαρακτήρες, πάει να πει ότι ο κόσμος κάτι έχει δει σε σένα, Γιώργο. Έτσι λέει. Έτσι λένε. Πώς σου φάνηκε αυτή η εμπειρία, πες μου λίγο. Μου φαίνεται πολύ ωραία, γιατί νομίζω θα συνεχίσει κάπως. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Μην το πεις πουθενά όμως. Δεν το λέω, αλλά. Μην μας κάνουν κανένα βουντού. Όχι, όχι. Σε φτύνω. Μοσχομυρίζει κιόλας που τρελαίνομαι ένα άντρα να μοσχομυρίζει. Και εγώ πιστεύω ότι θα συνεχίσει. Βλέπεις τώρα παπούτσι, έχεις δει εσύ. Έχω πάθει έρωτα με το παπούτσι. Να τα αφήσω φεύγοντας. Με τρέλα. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει και όχι απλά θα συνεχίσει. Πιστεύω ότι θα συνεχίσει στη δική μου, πώς το καταλαβαίνω εγώ. Ναι. Κοίτα πως σε κάτι που θα έχει ακόμα περισσότερο δικό σου σχόλιο. Έτσι το φαντάζομαι. Ισχύει. Να δούμε. Δεν ισχύει τίποτα τώρα. Είσαι στις κουβέντες για κάτι καινούριο. Κουβεντολόι να γίνεται. Κουβέντα θα σύσουμε τώρα που λέει και το κομμάτι, γιατί είναι καλό και τι είναι κακό. Βγάζω καπέλο. Λοιπόν, πες μου, είσαι concept maker. Είμαι concept maker. Τι είναι αυτό? Πολύ καλή ερώτηση. Γιατί... Και επιτέλους μου δίνεται ευκαιρία, παρακαλώ. Παρακαλώ. Μέσα από το μετερίζει αυτό στο οποίο έχω βρεθεί. Λοιπόν, concept maker τι σημαίνει? Εγώ έχω δουλέψει καταρχά στα media. Από εκεί ξεκίνησα. Νομικά σπούδασα. Ξέρεις, μπορεί να κλείσω στόμες τώρα. Στον εγκέφαλο κάψιμο. Ξέρω, κάψιμο. Λοιπόν, ναι. Προχώρησα γιατί έτσι και όσοι είχα δημιουργική φύση, την οποία άρχισα να. Και καλλιτεχνική. Και καλλιτεχνική άρχισα να την αγκαλιάσω, αλλά ευτυχώς το βρήκα. Προχώρησα στα media, εκείνη η δεκαετία αγέννητης η κοριτσάκη. Ναι, εγώ αμούστακο κόμμα. Δεν είχα πάει λέιζερ. Κάτσε, μιλάω μέσα δεκαετίας 90, ρε εσύ. Καλά το πας, καλά το πας. Λοιπόν, όπου γινόταν χαμός από το προδικά τότε ήταν, ξέρεις, δύναμη. Ξεκίνησα ακριβώς επειδή είχα κάνει χορό και θέατρο. Και μ' άρεσε πάρα πολύ το γράψιμο και είχα καλά σωστά ελληνικά, πιστεύω. Και παραμένω. Ναι, ευτυχώς, και νομίζω βελτιώνονται και λιγουλάκι. Με τσιμπήσανε και μου λέγανε, έλα εσύ εδώ, θα γράφεις, γιατί τότε, ξέρεις, ήταν αυτό, αυτό ήταν το επάγγελμα τότε, έτσι, δηλαδή ήταν το πιο ζηλευτό επάγγελμα. Το να είσαι freelancer, δημοσιογράφος, τα περιοδικά τότε, σε αυτούς καταρχάς, τους τίτλους... Καταρχάς, ακριβοπληρωνόταν. Τι ωραίο το καταρχάς, ας μάθει ο κόσμος να λέει καταρχάς και όχι καταρχήν, που είναι κάτι άλλο. Μπράβο, είμαστε της παλιάς σχολιάς, αγάπη μου. Καταρχάς, ακριβοπληρωνόταν και ήταν και αυτό που λες, ήταν ζηλευτό. Δηλαδή, οι freelancer για μας ήταν, πώς να σου πω, που ξεκινάγαμε τη δημοσιογραφία. Το Άγιο Δισκοπότηρο ήταν αυτό. Το Άγιο Δισκοπότηρο. Μεταπήδησα μέσα στη διαφήμιση, γιατί μου είπαν, εσύ δεν είσαι μόνο να γράφεις άλλων ιστορίες, είναι να κάνεις τις δικές σου. Και να βγάζει τσιτάτα. Ακριβώς, πολύ ωραία. Όπερ και έκανα. Κάθισα σε εταιρείες, γιατί εγώ δεν είμαι λίγο με την εταιρεία, με παθαίνω, ξέρεις, ένα. Δεν μπορεί στον ιδρυματισμό. Δεν μπορώ. Καθόλου. Καθόλου. Μπράβο, το πιέσα αμέσως. Και μετά συνέχισα να δουλεύω ως freelancer πάλι. Ωραία. Όλο αυτό λοιπόν, τα media και η διαφήμιση και η επικοινωνία, τα μετεξέλιξα ακριβώς επειδή με ενδιαφέραν και άλλα πράγματα. Και μάλλον είχα κάποιες δυνατότητες και για άλλα πράγματα. Και άρχισα να κάνω, ας πούμε, concept, που το έμαθα πολύ καλά στην επικοινωνία, στη μόδα. Concept. Στο ταξίδι, κόνσεπτ στο βιβλίο, κόνσεπτ στο design, κόνσεπτ στην τέχνη. Άρα ουσιαστικά τι σημαίνει concept maker? Εγώ πηγαίνω και δημιουργώ ιδέες, concepts, τα οποία μπορούν να έχουν εφαρμογή σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη του δημιουργικού λαϊκού. Σε ό,τι έχει αισθητική και θέλει παρουσίαση. Σε ό,τι έχει αισθητική, αισθητική είναι ο Θεός, η ομπρέλα, το οποίο σας πάρα πολύ καλά. Ωραία είναι το φούξιο σου, πάει, έχω να σου πω. Θα το αφήσω το φούξιο. Ξανθώ, τι λέμε. Ξανθώ. Το έχει κάνει ξανθώ ποτέ? Ποτέ δεν το έκανα ξανθώ. Είμαστε από τις μελαχρινές. Αλλά τώρα. Μου λένε πάνω μήπως να τα αφήσω, να τα γίνω πιο τηλεοπτικά. Ούτε καν, ούτε καν, μη φοβάστε καλέ. Μια, είπαμε, brunettes και μου βάλετε γαλάζιο από πίσω. Ναι, oh, κάτι μου θυμίζει. Prefer brunettes, θα μου πεις τώρα. Η καημένη Μέρλιν. Η καημένη Μέρλιν. Πες μου, σε παρακαλώ, μου είπες ότι ήσουν σε μια φάση δημιουργική. Μέσα σε όλα αυτά, έχεις ένα γάμο. Ναι. Με τη Μαρίνα. 24 χρόνια, 24 χρόνια.
Εγώ την έχω γνωρίσει στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Είναι ένα απίθανο πλάσμα κι αυτό. Επίσης ένα πολύ ξεχωριστό πλάσμα. Δύο απίθανα πλάσματα που σμίξανε. Και δύο απίθανα πλάσματα εντελώς διαφορετικά ο ένας από τον άλλον, μέρα νύχτα. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Είναι άλλη. Έτσι και το να ζεις στο ίδιο σπίτι. Με βέβαια, βέβαια. Είσαστε δηλαδή ανατολίτη. Ανατολίτη εντελώς. Αλλά όλο αυτό το πράγμα, το γιν και το γιάνγκ, μας δένει. Γιατί υπάρχει ένα πολύ ισχυρό θεμέλιο, εγώ έτσι το αποκαλώ, αγάπης και εκτίμησης και θαυμασμού. Έχουμε περάσει τα πάνδυνα. Βγήκαμε νικητές και προχωρούμε ακόμα πιο δυνατή. Εκεί έχασες το κέφι σου που είπες, Γιώργο μου. Δεν ήταν όμως λόγω των προβλημάτων. Ναι. Τα προβλήματα αυτά, έχω να σου πω, μπορεί και να προκύψανε το αυγό και ποιος έκανε το αυγό κτλ. Από τα δικά μου πράγματα, τα οποία είχα χάσει παλιότερα, κάπου στην εφηβεία. Mm-hmm. Και άρχισα σιγά σιγά, άφησα τον εαυτό μου πάρα πολύ. Εννοώ να με πρωτοπατάνε οι άλλοι, να μου λένε δεν αξίζει, κούλου. Μην το χοντρίνουμε, τσι κουνουπέμπτη. Ναι, καλέ. Και μετά το βρήκαμε πάρα πολύ πείγμα. Έκανε δουλειά, ψυχαναλυτική. Δεν πήγα σε όλο περίεργο και το λέω αυτό το πράγμα, για να ξέρει ο κόσμο ότι δεν είναι ανάγκη, τουλάχιστον στη δικιά μου περίπτωση, έτσι ένιωσα. Και σου τέριαξε μόνο. Δεν μου τέριαξε να πάω σε κάποιον επαγγελματία. Προφανώ χει στα ταμπού και στα στερεότυπα. Και πρέπει να ακούγονται αυτά τα πράγματα, Κατερινάκη. Ναι. Ξέρεις τι, αυτό που λένε και όλοι μας πια και καλά κάνουμε το λέμε, που είναι λίγο κλισέ, αλλά θα το πω γιατί το κλισέ βγαίνει από την αλήθεια, ότι είναι σαν να έχεις πυρετό. Έχεις πυρετό, δεν θα πας να πάρεις κάτι. Έχεις κάποια ψυχική ασθένεια, μικρή ή μεγάλη, πήγαινε να το δεις, ρε πουλάκι μου. Αυτό εννοείται. Να το φέρεις γύρω-γύρω, να μου το κάνεις project σε μένα. Σε μένα. Συμφωνώ εγώ απόλυτα και όλα. Κοίταξε έξω όλα. Τι γίνεται. Γίνεται χαμός. Ζούμε έτσι πολύ περίεργα και είναι και δύσκολα μαζί, είναι. Κοίτα, μην τα λέμε και εύκολα. Έτσι, είναι από τον καναπέ, εμείς φορέ από του καναπέως. Προφανώς ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι απλώς δύσκολα. Θέλει ο καθένας, εγώ πιστεύω ακράδαντα, ότι όλοι έχουμε τόση δύναμη. Ας τη βρούμε, ας την ανακαλύψουμε. Απλώς αυτό θέλει πραγματικά πολύ πυγμή. Πρέπει να μείνεις. Εγώ μείνα μόνος μου. Εμένα, έτσι μου βγήκε. Ναι. Πρέπει να χάσεις πράγματα εντός και εκτός εισαγωγικών. Φίλους, παρέες, ναι. Δουλειές, χρήματα, ελευθερία, τα πάντα. Για να βρεις τους στόχους. Άρα δυσκολεύτηκες. Πάρα πολύ. Οπότε, βλέποντας. Γιατί είναι τώρα έτσι. Είσαι, ναι. Και είναι διπλή εφηβεία αυτό το πράγμα. Έχασα την εφηβεία και τώρα έχω πενταπλή εφηβεία. Τώρα έχεις την πενταπλή. Στον Κωνσταντάρα, ξέρεις. Ναι, μακάρι. Μωρέ, μια χαρά τα ίντα, πρέπει να τα ζούμε εφηβικά. Βλέποντας, ας πούμε, σχόλια, έβλεπα στο Twitter ότι έλεγανε, ξέρω εγώ, ότι ωραίος τύπος, πώς θα... Αλήθεια, πρέπει να γίνουμε, ναι. Πραγματικά ρωτάω, δεν το χειρίζομαι καθόλου. Βέβαια, στα social ξέρεις ότι υπάρχουν τα θετικά, τα αρνητικά. Υπάρχουν και οι τρολάδες της ημέρας και καλά να είναι τα παιδιά. Όλα καλοδεχούμενα. Όλη δουλίτσα κάνουμε. Όλα καλοδεχούμενα. Πες μου σε παρακαλώ, ένας άνθρωπος που σε βλέπει και θέλει να γίνει καραμπέλας, δηλαδή να πει ότι εγώ θέλω να γίνω αυτός ο τύπος. Ναι. Γιατί εσύ έχεις μία αίσθηση καλού ντυσίματος, ότι έχεις μια ωραία ζωή, φινετσάτη. Είναι μόνο τα χρήματα, Γιώργο. Όχι, βέβαια, ούτε με σφαίρες. Πρέπει να σου πω ότι πρόσφατα ένας καλός συνάδελφος που λένε, ξέρεις. Ναι, ένας καλός συνάδελφος με ρωτούσε για αυτό το πράγμα και του είχα πει ότι, ξέρεις κάτι, έχω βρεθεί εποχές χωρίς μία. Έχεις ζήσει αφραγγεία, Γιώργο. 100% έχω ζήσει αφραγγεία. Πρέπει να σου πω ότι όταν έφυγα από τις διαφημιστικές, από αυτό τον ιδρυματισμό που πολύ σωστά το έδωσες, πέρασαν, Κατερίνα, γύρω στις 10 με 12 μήνες που δεν χτύπησε το τηλεφωνό μου και όλος περιέργος ήμουνα και όνομα στη διαφήμιση. Με βραβεία, με αυτό. Ήταν η συγκυρία, δεν χτύπησε. Είχα περάσει κατά θλιψάρα. Το λέω και σε κοιτάζω στα μάτια. Πιάνει η καμερά μου, κοιτάω στην καμερά μου. Εδώ. Λοιπόν, ναι, αυτή είσαι η καμερά μου. Και ξαφνικά κάτι έγινε, συμπαντικό, το ήθελα, το πάλεψα, το πόνεσα, καλά το πήγα πόνεσες, να το πω, το πόνεσες, και ναι. Γύρισε ο τροχός. Τώρα είσαι σε μια πολύ δημιουργική φάση. Πολύ, αν λέγαμε, τι θα πούμε για τον Γιώργο Καραμπέλα, δηλαδή αυτή την εποχή, τι θα ήθελες να μάθει ο κόσμος ότι σου συμβαίνει. Τύπου πρόμο. Τύπου πρόμο. Σε ποιο θέατρο παίζω ναι, και δευτερότερα και τέτοια. Ποιον έχουμε χολύπτει και τα λοιπά. Λοιπόν, τρελαίνουμε, μ' αρέσουν αυτά. Γι' αυτά πάμε στις εκπομπές, παιδάκι. Ναι, αγάπη μου. Δεν είναι αυτά να ξέρουμε, να μάθουμε. Γιατί μπορεί να είσαι ένας πολύ ανοιχτός άνθρωπος, ναι. Αλλά δεν ξέρουμε πολλά πράγματα όχι, για σένα. Καλό δεν είναι αυτό. Πολύ. Και ειδικά δημιουργεί ένα μυστήριο. Δεν το κάνω επειδή πάντως έχει υπόψη σου, παρότι χειρίζομαι την κοινωνία. Τι είσαι εξώτηση, παιδί μου. Είμαι κρυός. Σαν και εμένα. Αλήθεια. 9 Απριλίου. Α, πουλάκι μου, 26 Μαρτίου. Α. Έχω να σου πω. Όλα εξηγούνται, παιδιά τώρα. Να σου πω, έχω να σου πω κάτι καταπληκτικό, μια και λες για τα ζώδια και σορπρίζουμε να κάνουμε το πρόβλημα, το χάσουμε. Και παρακαλώ, υπόψεις. Τον βαστάω. Λοιπόν, ότι μέχρι η ηλικία 27 ετών νόμιζα πως είμαι ηχθής.
Διότι η ταυτότητά μου έγραφε 9 Μαρτίου, γιατί γεννήθηκα στο εξωτερικό και η ζωή μου έχουν πεθάνει, οπότε δεν μπορώ να τους... Να είμαι είχαν δηλώσει Απρίλιο για να κερδίσω ένα χρόνο. Όπερ και έκανα και πήγα 5,5 στο σχολείο. Α, δεν είμαστε εγώ ψάρια. Μεγάλωνα ως ηχθής μέχρι τα 27 μου. Και μια μέρα με παίρνει η μαμά μου και μου λέει: κάπου πήγα στο στρατό, δεν ξέρω κάτι αυτό. Και ένα, document, κάτι έλεγε αυτό. Και λέω: να σου πω, ρε παιδιά, κάτι γίνεται, κάποιο λάθος έχει γίνει. Και μου λέει: Γιώργο μου, πρέπει να σου μιλήσουμε. Λέω: Πατάτα. Είσαι κρυός. Και μετά όλος ο κόσμος, δεν τα πάω καθόλου με τα ζώα, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Λέγαμε καλά, χαζό είσαι, παιδί μου, ζαβό είσαι, κρυός είσαι. Αποκλείεται ψάρι. Αποκλείεται ψάρι. Λοιπόν, πατάω κουμπί πρόμο. Ναι, λοιπόν, ο χώρος αυτός ο υπέροχος του Φοντατσιόνε, το οποίο γινόντουσαν και τα γυρίσματα πρότινος του σε εκπομπής, μετεξελίσσεται. Αυτό είναι μια βιβλιοθήκη την οποία χειρίζομαι εγώ ως creative director, slash concept maker. Βεβαίως. Είπαμε, να το μάθει πια η Ελλάδα, να λέω concept maker, να γεμίζει το στόμα. Να ξέρουμε τι είναι ο καράμπελα. Ακριβώς. Και θα ανοίξει πρώτα Θεός το Σεπτέμβριο τις πύλες του, τις ωραίες, για το ευρύ κοινό. Ωραία. Μέσα από έμνα. All day cafe bar, όπου εσύ θα μπορείς να πηγαίνεις να μεταλαμβάνεις όλη αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα, να κάθεσαι, να είναι σαν ένα workspace, να κάνεις ένα meeting, να πας με τον καλό σου, με την καλή σου. Λοιπόν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, συζητάω να κάνω στο πύλιο που μόλις απέκτησα ένα πάρα πολύ όμορφο σπίτι και αρχίζω σιγά σιγά και βάζω ρίζες, πολύ γρήγορα μάλλον. Εκεί θα έρθετε, θα σου το πω γιατί. Και σκέφτομαι να κάνω το πρώτο μου μικρό ξενοδοχείο, όλο φτιαγμένο από μένα, concept από μένα, σχεδιασμός από μένα, όλο αυτό που είπες, η καλή ζωή από μένα και κυρίως χαμόγελο, όχι τη ψεύτικη αστική αυγένεια. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό, αν και καλό είναι αυτό από τον Μουντρούχο. Συμφωνώ. Πρέπει όμως αυτό το πράγμα να είναι βιωμένο. Λοιπόν. Και πρέπει να είναι λυμμένα κάποια πράγματα. Εννοείται, ακούω από πάνω. Δεν χορτάσα. Βεβαίως είναι λόγω τη μέρα. Τα νέα του Καράμπελα θα τα έχουμε σίγουρα ξανά. Σε περιμένουμε. Το πεντάλεπτο του Γιώργου Καράμπελα. Δεν είναι τα νέα του Καράμπελα. Σ' αγαπάμε πολύ, μα αρέσει πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όποτε θε, η πόρτα μα ανοιχτή, ξαναπεριμένουμε. Αύριο. Και Παρασκευή τα νέα του Καράμπελα εδώ στην Οδό Ζαρύφη.